Πολυθεϊσμός των Κελτών. Ο κελτικός πολυθεϊσμός, κοινώς γνωστός ως κελτικός παγανισμός, περιλαμβάνει τις θρησκευτικές πεπιθήσεις και πρακτικές που τηρούνται από τους λαούς της εποχής του Σιδήρου της Δυτικής Ευρώπης και σήμερα είναι γνωστοί ως Κέλτες περίπου μεταξύ 500 π.Χ. και 500 μετά Χριστόν, που συνδέει τη Λατένε περίοδο και την Ρωμαϊκή εποχή και στην περίπτωση των νησιωτικών Κελτών τη Βρετανική και Ιρλανδική εποχή του Σιδήρου. Ο Κέλτικος πολυθεϊσμός ήταν μια πολυθεϊστική θρησκεία από τη μεγαλύτερη ομάδα της εποχής του Σιδήρου της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας. Περιελάμβανε ένα μεγάλο βαθμό διακύμανσης τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, αν και πίσω από αυτή την ποικιλία μπορούν να διαπιστωθούν πολλές δομικές ομοιότητες που επιτρέπουν να θεωρείται ως μια βασική θρησκευτική ομοιογένεια μεταξύ των λαών των Κελτών. Το Κέλτικο Πάνθεον αποτελείται από πολυάριθμα καταγραμμένα ονόματα θεών τόσο από την ελληνορωμαϊκή εθνογραφία όσο και από επιγραφική. Ανάμεσα στα πιο γνωστά από αυτά είναι ο Τεουτατής, ο Ταρανής και ο Λούγκους. Μορφές από τη μεσαιωνική Ιρλανδική μυθολογία έχουν επίσης περιέλθει και στη συγκριτική μυθολογία και ερμηνεύονται ως ευχετικές εκδόσεις των προχριστιανικών νησιωτικών θεοτήτων. Το πιο εξέχον χαρακτηριστικό της κέλτικης θρησκείας, όπως αντανακλάται στη ρωμαϊκή ιστοριογραφία, είναι η εκτεταμένη πρακτική της ανθρωποθυσίας. Σύμφωνα με τις ελληνικές και ρωμαϊκές αναφορές στην Γαλατία, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, υπήρχε μία ιερατική κάστα μαγικοθρησκευτικών ειδικών γνωστών ως δρυειδών, αν και πολύ λίγα είναι με βεβαιότητα γνωστά για αυτούς. Μετά την κατάκτηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Γαλατίας 58-51 π.Χ. και τη Νότιο Βρετάνια, οι κέλτικες θρησκευτικές πρακτικές άρχισαν να εμφανίζουν τα στοιχεία του εκρωμαϊσμού, με αποτέλεσμα ένα συγκριτικό γαλλορωμαϊκό πολιτισμό με τις δικές του θρησκευτικές παραδόσεις και με το δικό του μεγάλο σύνολο θεοτήτων, όπως το Σεμουνός, το Άρτιο, το Τελεσφόρος. Στα τέλη του 5ου και 6ου αιώνα, η κέλτικη περιοχή εκχριστιανίστηκε και οι παλαιότερες θρησκευτικές παραδόσεις έσβησαν. Ωστόσο, οι πολυθεϊστικές παραδόσεις άφησαν μια κληρονομιά σε πολλά από τα κέλτικα έθνη, επηρεάζοντας τη μετέπειτα μυθολογία που αποτέλεσε τη βάση για ένα νέο θρησκευτικό κίνημα, τον κέλτικο νεοπαγανισμό του 20ου αιώνα. Οι Κέλτες. Οι Κέλτες ήρθαν από την κεντρική Ευρώπη κατά την 2η χιλιετία π.Χ. και συνέχισαν να εξαπλώνονται ως τον 3ο π.Χ. αιώνα. Με κέντρο τη Γαλατεία, η κελτική αυτοκρατορία απλώθηκε από την Ιβηρική Χερσόνησο ως τη Μικρά Ασία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. Οι παραδόσεις τους διατηρήθηκαν στα νησιά. Τα έθιμα. Η κέλτικη θρησκεία είναι περισσότερο γνωστή με τη μορφή που πήρε στην Ιρλανδία. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ηρώων θεών, υπεράνθρωπων, όντων, που αποτραβήχτηκαν στον κόσμο των νεκρών μετά την επίγεια ύπαρξή τους. Οι διαδοχικές γενιές των εισβολέων που εγκαταστάθηκαν στην Ιρλανδία τιμούνται με την λατρεία προς τους προγόνους. Οι ήρωες θεοί μνημονεύονται στις γενεαολογίες των φατριών και των οικογενειών, σφυριλατούν την ενότητα. Τα φρούρια, όπως τη στάρα, χτισμένο σε υψώματα, είναι συγχρόνως καταφύγια και τάφη. Εδώ συναντιούνται οι φυλές κατά την διάρκεια των εποχιακών γιορτών. Η κελτική θρησκεία περιελάμβανε αρχικά και ανθρωποθυσίες που απέβλεπαν στη γονιμότητα της γης. Με το πέρασμα του χρόνου, το έθιμο αυτό εξασθενεί ενώ ενισχύεται η πίστη στη μαγική δύναμη των επικλήσεων, των θαυματουργών φράσεων, των λόγων των δρυείδων και των ποιητών. Ο Μέρλιν, ο μάγος, ανήκει σε αυτήν την παράδοση. Δικεφαλική κελτική θεότητα, πέτρινο άγαλμα που βρέθηκε στο Ρόκεμπερντιτζ, Μπουζδιρόν, το ένα κεφάλι βλέπει τους ζωντανούς και το άλλο τους νεκρούς. Ο κελτικός κόσμος με κίτρινο
7ος και 6ος αιώνας π.Χ. Με καφέ η μέγιστη ξάπλωσή του τον 3ο αιώνα π.Χ. Οι άντρες φορούσαν ένα περιδέρεο τον όρμο τόρκ, σύμβολο ίσως με κοινωνική αλλά και θρησκευτική σημασία. Κάλυπταν τον τάφο με έναν τεχνητό λόφο, τον τύμβο, στην κορυφή του οποίου τοποθετούσαν συχνά ένα άγαλμα. Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. οι Κέλτες έθαβαν τους ηγεμόνες πάνω στο άρμα τους μαζί με τα έπιπλα, τα κοσμήματα, τα όπλα, τα σκεύη, σημάδια της κοινωνικής τους θέσης. Ένα τεράστιο άλογο 106 μέτρα μήκος, σχεδιασμένο κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα πάνω σε ασβεστολιθικό λόφο στη Νότια Ιρλανδία. Τέρας με ανθρώπινο χέρι στο στόμα του, άγαλμα από ασβεστόλιθο του 5ου π.Χ. αιώνα. Αγαλματίδια προσκυνητών στις πηγές του Σικουάνα, έναν ιερό τόπο αφιερωμένο στη θεραπεύτρια θεά Σεκάνα. Ορκίζομαι στο Θεό που ορκίζει τη φυλή μου, εκτός κι αν πέσει κάτω ο ουρανός, κι αν ξεχυλίζει τη θάλασσα, κι αν ανοίξει η γη κάτω από τα πόδια μου, όρκος, Κέλτη, ήρωα ή ηγεμόνα. Οι γιορτές Σαμχαΐν, η 1η Νοεμβρίου, είναι η πρωτοχρονιά και συγχρόνως η έναρξη της σκοτεινής περίοδου, κατά τη διάρκεια της μειώνεται η απόσταση ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και στον κόσμο των νεκρών. Την 1η Αυγούστου με τη Λουγνασάντ γιορτάζεται το φως στο απόγειό του. Τελετουργικό άρμα του 7ου π.Χ. αιώνα παριστάνει τη θυσία ενός ελαφιού προς τιμήν μιας θεάς, της γονιμότητας. Οι θεότητες. Ο υπέρτατος θεός Λουγκ έδωσε το όνομά του στην πόλη Λούγκδουνο, τη σημερινή Λιόν. Ο Ταρανής στα γαλατικά ή Ντάγντα στα ιρλανδέζικα είναι ο θεός του πνευματικού κόσμου. Ο Όγμιος γαλακτικά ή Όγμ ιρλανδέζικα με χαμογελαστό δεξί προφίλ και απειλητικό αριστερό προφίλ είναι ο θεός της πολεμικής δύναμης και της βασιλείας. Μπελτέν είναι η γιορτή της φωτιάς που μεγαλώνει, γιορτάζεται την 1η Μαΐου και αναγγέλει την αρχή του καλοκαιριού. Την παραμονή για να εξασφαλιστεί η υγεία και η γονιμότητα των ζώων τα υποχρεώνουν να περάσουν μέσα από τους καπνούς του εξαγνισμού. Μια προφορική παράδοση. Δρυΐδες υπάρχουν σε όλες τις κελτικές χώρες. Τα ταξίδια τους εξασφαλίζουν την ενότητα αυτών των λαών. Είναι συγχρόνως ιερείς, μάντης και σοφοί, θεματοφύλακες των γνώσεων και της ηθικής. Συνδέονται με τη Δρύ από όπου παίρνουν τον Ιξό κατά τη διάρκεια τελετών. Οι διδασκαλίες τους μεταδίδονται πάντοτε προφορικά και καλύπτουν αναλογικά πολυάριθμους τόμους κειμένων. Από την παράδοση αυτή διασώθηκε ένα μεγάλο γαλατικό ποίημα, «Η μάχη των δενδρυλίων». Εκφράζει την πίστη των Κελτών στην αθανασία της ψυχής και υμνεί τα είδη της αντιστοιχίας ανάμεσα στα πλάσματα. Για τους Κέλτες, ο θάνατος είναι απλά το πέρασμα από τον ένα κόσμο στον άλλον. Γίνονται ασταμάτητες ανταλλαγές ανάμεσα στους δύο κόσμους, των νεκρών και των ζωντανών. Στην κελτική μυθολογία, το αγριογούρουνο συμβολίζει την πνευματική εξουσία. Συνδέεται με τους Δρυΐδες. Στη Γαλατεία, το κυνήγι του αγριογούρουνου συμβολίζει την καταδίωξη του πνευματικού από το επίγειο. Ο Σερλούνος, ο κερασοφόρος θεός της γονιμότητας και της αυθονίας, συνδέεται με τις άγριες δυνάμεις της φύσης, χαρακτικό σε ασημένια λεκάνη του 1ου π.Χ. αιώνα. Η μάχη των δενδρυλίων. Περιπλανιόμουν στον αέρα. Κοιτούσα τ' άστρα. Ήμουν λέξη ανάμεσα στα γράμματα. Πρώτα ήμουν βιβλίο. Ήμουν λιχνάρι φωτεινό. Κάπου 1,5 χρόνο ήμουν γέφυρα πάνω από 60 αμόλοφους της θάλασσας. Ήμουν δρόμος, ήμουν αετός, ήμουν βάρκα στη θάλασσα, ήμουν οι φυσαλίδες της μπύρας.